Το είδαμε και αυτό. Χθες κλείσαν τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ του το παθολογικού τομέα του νοσοκομείου Κοζάνης. Σαν σύλλογος εργαζομένος είχαμε πει παλιά ότι έρχονται πάρα πολλές δύσκολες στιγμές για το νοσοκομείο. Οι ελλείψεις του προσωπικού σε ιατρικό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Από τις 85 θέσεις που υπάρχουν στον οργανισμό είναι καλυμμένες, οι 35 υπάρχουν και κάποιοι επικουρικοί γιατροί. Αυτό έχει ως συνέπεια οι πολιτικές που εφαρμόζονται και με τα τρία μνημόνια να οδηγούμαστε εδώ. Υπάρχει πάρα πολλή ελλείψεις σε νοσηλευτικό, παραιατρικό και σε διοικητικό προσωπικό. Όλες αυτές οι πολιτικές με τη μείωση που υπάρχει του ΑΕΠ όσον αφορά στην υγεία από το 6 στο 5% να διωγγώνουν τα προβλήματα, να υπάρχουν κλειστά τμήματα και από εκεί και πέρα θα έχουμε και συνέχεια. Εμείς λέμε όχι σε αυτές τις πολιτικές, πρέπει να γίνει μια μεγάλη ευρεία σύσκεψη με όλους τους φορείς για να βρεθεί μια λύση για αυτούς που ενδιαφέρονται για την υγεία στον νομό Κοζάνης και από εκεί και πέρα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να σκέψουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν και για να δούμε αν μπορούμε να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να λειτουργήσουν. Δεν είναι μόνο όσον αφορά ότι έχουν κλείσει τα ΤΕΠ της παθολογικής κλινικής, επίκειται και άλλες κλινικές και στη χειρουργική δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει, ο ελληνικός λαός πλήρωσε ένα μαγνητικό τομογράφο για το νοσοκομείο της Κοζάνης με τα δικά του τα λεφτά και αυτός ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργεί λόγω ελλείψης προσωπικού. Πρέπει να λειτουργεί για να μην πηγαίνουμε και πληρώνουμε και τα ασφαλιστικά ταμεία σε άλλους φορείς και οτιδήποτε. Εμείς ζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα να μπουν επιτάπητος, να επιληθούν, για να έρθει προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν την υγεία στον λαό της Κοζάνης αυτό που τον αξίζει.